Κυριακή της Κυροφάγου σήμερα της Κυρινής και η Εκκλησία μας σύμφωνα με το Συναξάρι θυμάται μνήαν ποιούμεθα της εκ του Παραδείσου εξορίας του Αδάμ. Θυμάται την έξωση, την εκδίωξη του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ενθυμούμεθα όλοι από τα σχολικά μας χρόνια την σχετική διήγηση από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οποία, αφού ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ξεχώρισε ένα ιδιαίτερο μέρος, τον Παράδεισο, μέρα στον οποίο τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα για να εργάζονται και να τον φυλάσσουν. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός Παράδεισον εν Αδάμ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον ον έπλασε και εξανέτειλεν ο Θεός, λέει εδώ για τις ομορφιές του Παραδείσου, και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασεν και έθετο αυτόν εν το Παραδείσο, εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Και στη συνέχεια της διηγήσεως, για να μην καθυστερούμε, έδωσε ο Θεός την άδεια, επέτρεψε ο Θεός να τρώγουν από όλα τα δέντρα τα οποία υπήρχαν μέσα στον Παράδεισο, αλλά μόνον να μην εγγίσουν, να μην φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτή η απαγόρευση της βρώσεως από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού θεωρείται ότι είναι η πρώτη εντολή της νηστείας, ότι η νηστεία, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι συνηλικιώτης της ανθρωπότητος. Είναι πολύ αρχαίος θεσμός η νηστεία, νομοθετήθηκε από τον ίδιο το Θεό όταν έδωσε εντολή στον Αδάμ να μην φάγει από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αλλά όπως γνωρίζουμε από τη συνέχεια της διηγήσεως, δυστυχώς ο Αδάμ και η Εύα παρέβησαν την εντολή του Θεού και εξεδιώχθησαν από τον Παράδεισο. Αυτό λοιπόν θυμάται η Εκκλησία μας σήμερα και μάλιστα υπάρχουν θαυμάσιοι ύμνοι όπως ακούσαμε. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνο συνθρηνών οδύρετο. Κάθισε ο Αδάμ διωγμένος απέναντι από τον Παράδεισο και βλέποντας την γύμνια του έκλαιγε και έλεγε «Ήμι τον απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα, αλίμονο που εγώ εκλάπην παρασύρθηκα από την απάτη του πονηρού και τώρα είμαι γυμνός». Και σε πολλούς άλλους ύμνους εξευλήθη ο Αδάμ του Παραδείσου δια της βρώσεως. Και αυτό έχει σημασία ότι η βασική αιτία για την οποία διώχθηκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο ήταν η κατάργηση της εντολής της νηστείας δια της βρώσεως, εξαιτίας του ότι έφαγε ο Αδάμ τον απειγορευμένο καρπό, για τον λόγο αυτό εξεδιώχθη από τον Παράδεισο. Εξευλήθη ο Αδάμ του Παραδείσου της τρυφής διαβρώσεως πικράς, εν ακρασία εντολήν μη φυλάξας. Και για το γεγονός λοιπόν αυτό οι πατέρες, επειδή αύριο από καθαρά Δευτέρα αρχίζει η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, για να μας δείξουν ότι πολύ μεγάλο αγαθό και πολύ μεγάλη και σπουδαία εντολή είναι η τήρηση της νηστείας και πόσο κακό έκανε στην ανθρωπότητα γενικώς η μη τήρηση της εντολής της νηστείας, και για να μην πάθουμε κι εμείς ό,τι έπαθε ο Αδάμ που δεν ετήρησε αυτήν την εντολή της νηστείας, γι' αυτό η Εκκλησία μας σήμερα όρισε να θυμόμαστε την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Το συναξάρι της σημερινής εορτής λέει τα εξής. Την ανάμνηση τάφτην, συγγνώμη, την ανάμνηση τάφτην οι Άγιοι Πατέρες ημών πρώτης Αγίας ενέταξαν τεσσαρακοστής, ως ανή αυτής δεικνύοντες πράγμασιν, όσον το της νηστείας φάρμακον τη ανθρωπίνη φύση ωφέλιμον και όσον πάλι το από της αδιφαγίας και ανικοίας εσχρών. Τοποθέτησαν λοιπόν αυτήν την ανάμνηση οι Άγιοι Πατέρες πριν από την Αγία Τεσσαρακοστή, για να μας δείξουν πόσο είναι ωφέλιμο το φάρμακο της νηστείας για την ανθρώπινη φύση και πόσο επίσης κακό είναι η αδιφαγία και η ακράτεια. Σήμερα όμως, επειδή εφέτος, όπως πολλές φορές έχω πει,
αναπτύσσουμε θέματα με βάση την εορτή ή τα γεωγραφικά αναγνώσματα. Σήμερα εδώ επέλεξα επί τη βάση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου να σας παρουσιάσω, όπως λέμε στην Ορθόδοξη Δογματική, ποια ήταν η κατάσταση του ανθρώπου όσο ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Τι πλεονεκτήματα, τι χαρίσματα είχε ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Είναι η διδασκαλία για την αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου, για την αρχική κατάσταση του ανθρώπου, η οποία βέβαια μετά από την πτώση εξέλιπε, όχι παντελώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έχασε ο άνθρωπος πολύ μεγάλα αγαθά και πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα τα οποία είχε μέσα στον Παράδεισο. Και φροντίζουμε τώρα με την άσκηση, με την κακοπάθεια, με την υπακοή, με τις αρετές, τις οποίες δεν ετήρησαν τότε στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι, προσπαθούμε εμείς να επανακτήσουμε τον Παράδεισο και να επανέλθουμε στον Παράδεισο, έχοντας ως οδηγό τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, εις τρόπον ώστε να μας διδάξει με ποιο τρόπο θα επανέλθουμε στην πρώτη, στην παραδείσια κατάσταση. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν σύντομα, όσο προλάβουμε εδώ, όσο δεν προλάβουμε θα τα πούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει την κατάσταση του ανθρώπου στον Παράδεισο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο άνθρωπος στον Παράδεισο ήταν σχεδόν άγγελος. Η ζωή του περιγράφεται ως αγγελικός βίος. Ήταν μια ζωή αταλέπορη και άνετη. Δεν αταλαιπωρεί το άνθρωπο στον Παράδεισο, ούτε κουραζόταν. Το σώμα του ανθρώπου, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, όπως το έπλωσε ο Δημιουργός, έλαμπε και έμοιαζε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σαν ένα ανδριάντα, σαν ένα άγαλμα χάλκινο, μόλις το βγάζει κανένας μέσα από το χωνευτήρι. Έλαμπε, ήταν απειλαγμένο από κάθε φθορά, δεν ενοχλείτο από τους πόνους, δεν φθυρόταν από τον υδρότα, δεν κουραζόταν ο άνθρωπος στον Παράδεισο, δεν είχε βάσανα, ούτε φροντίδες, ούτε επίσης επολιορκήτο από πάθη, από σωματικά πάθη. Ακόμη και η σαρκική επιθυμία στην έλξη που ασκούν τα δύο φύλλα, αυτό που σήμερα λέμε σεξ, ακόμη και η σαρκική επιθυμία απουσίαζε στον Παράδεισο. Ο γάμος δεν έχει καμία θέση στον Παράδεισο και εμφανίστηκε μετά από την πτώση. Όσα λέγονται για τον γάμο στην γέννηση από τον Αδάμ, τούτον ει νοστούν εκ των οστέων μου, ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού κτλ., αποτελούν προφητική πρόρηση αυτών τα οποία επρόκειτο να συμβούν. Η σχέση ανδρός και γυναικός, επίσης μέρα στον Παράδεισο, δεν ήταν σχέσεις δεσποτείας του ανδρός. Πολύ συχνά μιλούμε για ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Στον Παράδεισο δεν υπήρχε ανδροκρατία, αλλά η σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, ανάμεσα στον Αδάμ και στην Εύα, ήταν σχέση ισοτιμίας και όχι σχέση δεσποτείας του ανδρός. Η εργασία επίσης στον Παράδεισο δεν ήταν κοπιώδης, ούτε κουραστική, αλλά ήταν ανώδυνη και έξω από κάθε ταλαιπωρία. Μια απασχόληση πολύ άνετη και ξεκούραστη. Η γη επίσης, για να καρποφορήσει, δεν χρειαζόταν την συμβολή του ανθρώπου, να σκάψει ο άνθρωπος κτλ., αλλά έδινε τους καρπούς της άσπαρτη και ανήρωτη, χωρίς να σπείρουμε ούτε να οργώσουμε. Δεν είχε ανάγκη επίσης από ενδύματα ο άνθρωπος στον Παράδεισο, ούτε από στέγη. Δεν υπήρχαν τότε πόλεις και τέχνες, διότι δεν υπήρχαν ανάγκες τις οποίες υπηρετεί η συμβίωση των ανθρώπων και ο καταμερισμός της εργασίας. Η παρουσία του Θεού και το κλίμα της Θείας Ευνοίας, μέσα στα οποία ζούσαν οι πρωτόπλαστοι και κατατριφούσαν του Θεού και συνομιλούσαν φιλικά με τον Θεό, φανταστείτε να είναι διαρκώς μαζί με τον Θεό και να συνομιλούν με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο, γέμιζαν όλες τις ελπίδες τους και κάθε είδους επιδίωξη. Τι να ζητάει ο άλλο άνθρωπος όταν έχει δίπλα του τον Θεό και συνομιλεί με τον Θεό. Επίσης εξαιρετικά ήταν και τα πνευματικά εφόδια του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο. Η ελευθερία του δεν ήταν σε υπνώτουσα κατάσταση, ώστε να μπορεί εύκολα να ασκηθεί επάνω του κάποια βία και να παρασυρθεί, αλλά η βούλησή του ήταν ανεπτυγμένη και, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφερόμενος στην Εύα, η οποία απατήθηκε
για να δικαιολογηθεί, δεν φταίει η Εύα, φταίει ο Όφης που την παρέστηρε, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, του απατηθήνε και μη απατηθήνε κυρία ίν. Στο θέλημά της ήταν να απατηθεί ή να μην απατηθεί από τον διάβολο. Διανοητικά επίσης ο άνθρωπος ήταν πάσης σοφίας και συνέσεως πεπληρωμένος. Είχε πολύ σοφία και πολύ γνώση. Για τον λόγο αυτό καταδικάζει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος ως απόδειξη πολύ μεγάλης ανοησίας την γνώμη ορισμένων θεολόγων ότι ο άνθρωπος μετά από την διάπραξη της αμαρτίας και μετά από την βρώση της γνώσεως του καλού και του κακού απέκτησε δυνατότητα ηθικής διακρίσεως, ότι προηγουμένως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να διακρίνει το καλό και το κακό, αλλά αφού έφαγε το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, τότε απέκτησε την δυνατότητα μετά από την αμαρτία. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είχε τέτοια γνώση, τέτοια σοφία, ώστε σε όλα τα ζώα τα οποία παρήλασαν από μπροστά του έδωσε το κατάλληλο όνομα, χωρίς να συγχαίει ούτε το γένος ούτε την τάξη ανάμεσα στα ζώα. Και αυτό δείχνει ότι είχε πολύ νοημοσύνη ο άνθρωπος. Επίσης, αμέσως μόλις είδε την γυναίκα του, την οποία ανέπλασε ο Θεός για τον Αδάμ, αμέσως μόλις είδε την Εύα, αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ένα όμοιο όν με αυτό, ένα κοινωνό της φύσεώς του. Δεν είπε ότι η γυναίκα είναι σαν ένα τα άλλα ζώα, και συναρμόστε τα αυτά όλα με την εξέλιξη και με τον πίθηκο. Αμέσως κατάλαβε ο Αδάμ ότι εδώ πρόκειτο περί ενός διαφορετικού όντους, τέτοια γνώση είχε, το οποίο προϋποθέτει ότι εγνώριζε τον εαυτό του. Είδε ότι υπάρχει ένα όν όμοιο με μένα, όχι σαν τα άλλα ζώα, και αυτό δείχνει ότι είχε πάρα πολύ γνώση. Επίσης, μπορούμε να πούμε γενικώς ότι η γνώση του καλού και του κακού αποτελεί συστατικό στοιχείο εκ των ον ουκ άνευ της ενίας άνθρωπος. Δεν νοείται άνθρωπος χωρίς να γνωρίζει το καλό και το κακό. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα θηρία, από τα ζώα και από τον πίθηκο. Δέστε τι ωραία διατύπωση. Το κακίαν και αρετήν ιδένε, γι' αυτό διαφέρει ο άνθρωπος, το κακίαν και αρετήν ιδένε, γνωρίζει ο άνθρωπος την κακία και την αρετή, και το επιγνώσκην το πονηρόν και το καλόν μη αγνοήν. Και γνωρίζει ο άνθρωπος το πονηρό και δεν αγνοεί το καλό. Θα ήταν γι' αυτό παράλογο ο λογικός άνθρωπος, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της δημιουργίας και τιμήθηκε με τόσα πολλά δώρα από το Θεό, να αγνοεί το καλό και το κακό. Η γνώση στον άνθρωπο είναι ότι το ένστικτο στο ζώο, και ως προς αυτό διαφέρει από το ζώο. Το ζώο έχει το ένστικτο, ο άνθρωπος έχει την γνώση. Όπως λέει, οι έγιες, οι κατσίκες και τα πρόβατα γνωρίζουν να διακρίνουν τα χρήσιμα χόρτα από τα επιβλαβή λόγω του ενστίκτου, έτσι και ο άνθρωπος γνωρίζει να διακρίνει εκφύσεως με τη γνώση που έχει το καλό από το κακό. Αν το αγνοούσε αυτό ο άνθρωπος να διακρίνει το καλό από το κακό, θα ήταν τον αλόγων αλογότερος και τον δούλων ο δεσπότης ανοητότερος. Η γνώμη ότι μετά από την αμαρτία εισήλθε στον χώρο του συνειδητού και της γνώσεως ο άνθρωπος, ενώ προηγουμένως ήταν πέραν του αγαθού και του κακού, δεν εγνώριζε το αγαθό και το κακό, εμφανίζει την αμαρτία ως διδάσκαλο της σοφίας. Αφού η αμαρτία έγινε αιτία να γνωρίσει ο άνθρωπος, εμφανίζεται έτσι η αμαρτία πως είναι κάτι καλό, αφού η αμαρτία έφερε τη γνώση στον άνθρωπο, και τον διάβολο τον εμφανίζει όχι απατεώνα, αλλά ευεργέτη και σύμβουλο αγαθό, εφόσον μετέφερε τον άνθρωπο από την περιοχή του ενστίκτου και του ορμεμφύτου στην τάξη του ανθρώπου. Αλλά το ότι ο Θεός έδωσε την εντολή και τιμώρησε στη συνέχεια για την παράβαση, αποδεικνύει αυτό και μόνον πως υπήρχε δυνατότητα ηθικής διακρίσεως. Κανένας δεν θέτει νόμο σε κάποιον που αγνοεί τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι η παράβαση. Ο δε Θεός και έδωκε, γιατί εγνώριζε πως μπορεί να τον τηρήσει, και παραβάντα εκόλασε. Ουκ αν αμφότερα ταύτα ποιήσες, η μη γνωστικών αυτών εξ αρχής επίησεν αρετής και κακίας. Δεν θα έδινε ο Θεός την εντολή, ούτε θα τιμωρούσε, αν δεν εγνώριζε πως ο άνθρωπος από την αρχή ήταν γνωστικός της κακίας και της αρικής. Βέβαια υπάρχει εδώ ένα ερμηνευτικό πρόβλημα που έχει σχέση
ότι το δέντρο το οποίο έφαγαν ο Αδάμ και η Εύα καλείται δέντρον γνώσεως καλού και πονηρού. Τι σημαίνει αυτό, ότι το δέντρο έδινε γνώση του καλού και του πονηρού? Αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν σημαίνει ότι η φύση του ξύλου έδινε γνώση. Η ονομασία πού οφείλεται? Γιατί ονομάζουμε δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού? Η ονομασία οφείλεται στο ότι περί αυτό, περί το δέντρο, εγένετο ο έλεγχος της γνώσεως του καλού και του κακού. Εξαιτίας του δέντρου ελέγχθηκε αν γνωρίζει το καλό και το κακό, η απόδειξη της γνώσεως του καλού και του πονηρού και η γυμνασία της παρακοής και της υπακοής. Και για να κατοχυρώσει αυτήν την γνώμη του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προσάγει πολλά παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη και από την Αγία Γραφή και λέει ότι είναι συνηθισμένο στην Αγία Γραφή όταν συμβεί σε ορισμένο τόπο και χρόνο ένα γεγονός να ονομάζει κατόπιν τους τόπους και τους καιρούς από το γεγονός αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη ο Ισάκ όριξε φρέα, άνοιξε ένα πηγάδι το οποίο επιχείρησε να καταστρέψουν οι γείτονες και έγινε σύγκρουση εκεί. Λόγω δε της δημιουργηθήσεις δια το φρέαρ έχθρες, για το πηγάδι έχθρες και τις απεχθείες, η γραφή εκάλεσε το φρέαρ έχθραν. Ουκ επειδή το φρέαρ ήχθρανεν, το φρέαρ δεν έδινε έχθρα, αλλά επειδή γύρω από το φρέαρ έγινε η έχθρα και η σύγκρουση, γι' αυτό το φρέαρ ονομάστηκε έχθρα, έτσι και το δέντρο ονομάστηκε γνωστόν καλού και κακού, γιατί εξαιτίας του δέντρου έγινε ο έλεγχος της γνώσεως του καλού και του κακού. Ποια είναι η διαφορά της πρώτης αμαρτίας καταστάσεως του ανθρώπου και της μετά την βρώση? Δεν είναι διαφορά μεταξύ ασυνειδίτου, ενστίκτου και μεταξύ γνώσεως του καλού, αλλά είναι διαφορά μεταξύ θεωρητικής γνώσεως του καλού και του κακού και εμπειρικής γνώσεως. Εμπειρικά πλέον γνωρίζει ο άνθρωπος πόσο κακό είναι η μακράν του Θεού ζωή. Αυτό όμως μπορούσε να το συμπεράνει και προηγουμένως με την υπέροχη σοφία και με την ενθύμηση της απειλής του θανάτου. Αυτήν την θέση παίρνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όταν μας αναπτύσσει τα περί του εμφύτου ηθικού νόμου και της συνειδήσεως. Έχει πολύ ωραίο σκέψεις ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον έμφυτο ηθικό νόμο και για τη συνείδηση. Μας λέει ότι αυτά και τον έμφυτο ηθικό νόμο και την συνείδηση τα φύτευσε ο Θεός εξ αρχής τον άνθρωπο, ώστε μόνος με βάση τον έμφυτο ηθικό νόμο και την συνείδηση να διακρίνει ο άνθρωπος το αγαθό από το κακό. Γι' αυτό όταν κατόπιν λέει δίδει ως νομοθέτης εντολές, τις 10 εντολές, για αυτές από τις πράξεις για τις οποίες διδάσκει η συνείδηση ότι είναι κακές, δεν εξηγεί τον λόγο της απαγορεύσεως αφού ξέρουμε ότι είναι κακές. Όπως πράττει για εκείνες τις εντολές για τις οποίες δεν μας διδάσκει η συνείδηση ότι είναι κακές. Εις το ου φωνεύσεις, παραδείγματος χάρη, δεν προστίθεται κάτι άλλο, λέει ου φωνεύσεις, γιατί ξέρουμε από την φύση μας ότι ο φόνος είναι κακό. Το ίδιο και εις το ου κλέψεις, επίσης και εις το ου μοιχεύσεις. Δεν λέει γιατί πρέπει να μην κλέβεις και να μην μοιχεύεις, γιατί και για αυτά μας διδάσκει ο έμφυτος ηθικός νόμος και η συνείδηση. Ενώ για την απαγόρευση της εργασίας κατά το Σάββατο εξηγεί ότι Κυρίω το Θεό σου πρέπει να μην δουλεύεις, γιατί αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Η προσπάθεια του Αδάμ να κρυφτεί από τα όματα του Θεού μαρτυρεί ότι υπήρχε η συνείδηση. Γιατί προσπαθεί ο Αδάμ να κρυφτεί? Κατάλαβε πως έκανε κακό, ότι υπήρχε το συνειδός, ο αδέκαστος δικαστής, το οποίο μαρτυρούσε την παράβαση. Οι νομοθεσίες και τα δικαστήρια που απαντούν ακόμη και στους ειδωλολάτρες πριν από την νομοδοσία του Σινά μαρτυρούν για τον έμφυτο ηθικό νόμο και για τη συνείδηση. Οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες είναι υπεύθυνοι για την μακράν του Θεού ζωή τους, διότι αν και εστερούν το γραπτού νόμου είχαν τον έμφυτο ηθικό νόμο και το λογικό με τα οποία μπορούσαν να παραμείνουν κοντά στο Θεό. Οι ιδανικές συνθήκες λοιπόν και τα μεγάλα πλεονεκτήματα τα οποία είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο ανεπτύσσοντο ομαλώς, γιατί ο άνθρωπος εκτός από αυτά τα έξοχα φυσικά προσόντα τα οποία είχε ζούσε και μέσα στην χάρη του Θεού, ζούσε μέσα στο κλίμα της θείας εγκύτητος και της φιλίας.
Γι' αυτό λοιπόν οι φυσικές δυνατότητες του ανθρώπου πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται μόνο μέσα στην ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος. Όσα προσόντα και αν έχει ο άνθρωπος, αν δεν ζει κοντά στο Θεό, αν δεν ζει μέσα στο κλίμα της Θείας Χάριτος, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό μακριά από το Θεό υποβαθμίζονται και οι φυσικές δυνατότητες του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος στηρίζεται μόνο στον εαυτό του, χάνει αυτά τα έξοχα φυσικά προσόντα τα οποία του εδόρισε ο Θεός, καθίσταται ανόητος, δουλεύει στους δούλους του, δουλεύει στην κτήση, στην ειδωλολατρία, στα πάθη, τις αμαρτίες, υφίσταται αλλοτρίωση από την αληθινή του φύση. Μετά την αφαίρεση του ενθύματος της Θείας Δόξης, όταν ο Θεός αφήρεσε από τον Αδάμ την χάρη του, τότε ο άνθρωπος ένιωσε την γύμνια του και μετατέθηκε από τη μια κατάσταση αυτής της δόξης, της χάριτος του Θεού, των πολλών πλεονεκτημάτων τα οποία είχε, μετατέθηκε στη χάρη της γύμνιας της Θείας Χάριτος. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας αναπτύσσει ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι με περισσότερες λεπτομέρειες. Μας αναπτύσσει το θέμα ότι και το γεγονός ότι ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον Παράδεισο, το γεγονός πως εξορίστηκε ο άνθρωπος από τον Παράδεισο, αυτό δεν ήταν δείγμα μιας εκδικητικής στάσεως του Θεού, δεν ήταν δείγμα τιμωρίας, δεν τον τιμώρησε ο Θεός τον άνθρωπο διώχνοντάς το από τον Παράδεισο, αλλά παιδαγωγικός τον ωφέλησε. Και πώς τον ωφέλησε ο Θεός παιδαγωγικός τον άνθρωπο, λεπτομερώς θα το δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Θα σας πω μόνο για να τελειώσω τα εξής δύο πολύ σημαντικά. Πώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ωφελήθηκε βγαίνοντας από τον Παράδεισο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επανειλημμένος διδάσκει ότι μια βασική αιτία για την οποία ο άνθρωπος εξεδιώχθη από τον Παράδεισο ήταν η υπερηφάνεια του. Λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων και χαρισμάτων τα οποία είχε, το παθαίνουμε αυτό πολύ συχνά οι άνθρωποι, λόγω των πλεονεκτημάτων τα οποία, των χαρισμάτων, της πολύ μεγάλης διανοητικότητος, της πνευματικότητος, της ανέσεως που είχε, λόγω αυτών υπερηφανεύτηκε ο άνθρωπος ότι αυτός είναι πολύ σπουδαίο, όταν μάλιστα συνέκρινε τον εαυτό του με τα ζώα, έλεγε πως αυτός εδώ είναι ο βασιλιάς της κτήσεως και ήρθε στο σημείο αυτό και ο διάβολος και αυτήν την υπερηφάνεια του την ύψωσε. Σας απειγόρευσε, γιατί αν φάτε από τον καρπό θα γίνετε όμοιοι με τον ύψιστο. Και παρασύρθηκε λόγω της υπερηφανίας του. Για να τον διδάξει λοιπόν ο Θεός στη συνέχεια, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού και χωρίς τη θέληση του Θεού δεν είναι αυτό το όν το υψηλό, του έδωσε τον θάνατο. Να, ποια είναι η αξία σου. Έξω από το Θεό, έξω από το κλίμα της χάρης του Θεού, δεν είσαι τίποτε. Πεθαίνεις και σύπασε. Γι' αυτό σήμερα λέμε πως ο θάνατος είναι μια διδασκαλία ταπεινώσεως εναντίον της υπερηφανίας και φαίνεται επίσης και από το άλλο, και αυτό είναι για όλους μας πολύ διδακτικό στις ημέρες μας, ότι η άνεση και η καλοπέραση, όπως είχε άνεση και καλοπέραση ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, αποδείχθηκε ότι δεν είναι κατάλληλο πνευματικό κλίμα για να προοδεύσει πνευματικά ο άνθρωπος. Μπορεί σήμερα, όσο και αν προσπαθήσουμε οι άνθρωποι, να κάνουμε συνθήκες παραδείσου, δεν μπορούμε. Όσο και αν προσπαθήσουμε, όσες κοινωνικές αλλαγές και αν γίνουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως έζησε σε αυτόν τον παράδεισο, έζησε μέσα σε παράδεισο, μέσα στην άνεση, αταλέπορη, ακούραστη, χωρίς να κουράζεται καθόλου, χωρίς να έχει πάθει, χωρίς να έχει τίποτε, και όμως μέσα σε τέτοιο περιβάλλον παραδείσιο, ανέσεως, έπεσε ο άνθρωπος στην αμαρτία. Επειδή λοιπόν η άνεση και η καλοπέραση και η πολυτέλεια και η τρυφή δεν είναι καλό κλίμα, γι' αυτό ο άνθρωπος μας έδωσε την κακοπάθεια. Εν λείπες τέξη τα τέκνα σου. Και η νηστεία, την οποία θα αρχίσουμε από αύριο, είναι ένας τρόπος για να επανέλθουμε με την κακοπάθεια αυτή στον Παράδεισο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να νηστεύουμε και να αγρυπνούμε και να υποφέρουμε, και μερικές φορές μας στέλνει ο Θεός και πόνους και βάσανα και λύπες και στενακόρυγες, γιατί μέσα από αυτές τις λύπες και τις στενακόρυγες και την κακοπάθεια θα επανέλθουμε στον Παράδεισο. Για όλα όμως αυτά θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι και στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν που θυμάται η Εκκλησία μας τον Παράδεισο, αυτήν την έξοχη ζωή του ανθρώπου, ας προσπαθήσουμε κι εμείς, ακολουθώντας αυτό το παιδαγωγικό σχέδιο του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από όλους πώς ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί και πώς να ευτυχήσει. Ας ακολουθήσουμε κι εμείς αυτόν τον δρόμο ο οποίος μας επαναφέρει στον Παράδεισο, καταρχήν καταπολεμώντας την υπερηφάνεια
τον εγωισμό, καταπολεμώντας όλα τα πάθη και ιδιαίτερα καταπολεμώντας και την γαστριμαργία, την ακράτεια εξαιτίας, με την νηστεία, εξαιτίας της οποίας ακράτειας και γαστριμαργίας εξώστηκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο.